Γλυκές μου ψυχούλες, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την ώρα που τόσο φιλόφρονα χαρίζει το κανάλι μας για σας. Είναι μια ώρα του δόξασε ο Θεός. Είναι μια ώρα υγιούς προβληματισμού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο που λέγεται ζωή. Έτσι γλυκές μου ψυχούλες, καλώς ήρθατε και να αναφωνήσουμε όλοι τον εποδό μας. Ποιος είναι? Δόξασε ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, πάντον ένεκεν, όπως λέει ο Ιερός Πατήρ μας, ο Άγιος μας Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι γλυκές μου ψυχούλες, σήμερα θέλω για σας να διαλέξω ένα από τα αστέρια του Παραδείσου, νοητό αστέρα, και μέσα σε αυτό το λιμόνα των Ανθέων, μέσα σε αυτά τα άνθη, τα μυρίπνοα του Παραδείσου, υπάρχει και ένα άνθος. Ποιο είναι? Είναι από την Τσεχία. Τσεχία, ναι, από την Τσεχία. Γεννήθη στη Σερβία και λέγεται Λουτμίλα. Λούτζα Μίλαια. Είναι σλάβικη λέξη η οποία μεταφράζεται αγαπητή στους ανθρώπους. Λιούτζατ Μίλεγια. Να λοιπόν η Αγία μας Λουτμίλα. Να λοιπόν η Αγία η οποία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην ιστορία του τσέχικου λαού, μέσα στον χριστιανισμό αυτό του λαού αυτού. Για να δούμε όμως μαζί με τη χάρη της Αγίας μας Λουτμίλας, να δούμε γλυκές μου ψυχούλες, ποια ήτανε αυτή η τόσο μεγάλη Αγία την οποία μνημονεύουμε και την οποία καταθέτουμε για να τη μάθετε όλοι εσείς γλυκές μου ψυχούλες, πέραν των γνωστών Αγίων των οποίων έχετε, να μάθετε και άλλους και να μάθουμε και άλλους οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι θαυματουργούν και οι οποίοι μεσητεύουν επάνω στο ουράνιο Πατέρα, επάνω στο θρόνο της χάριτος του Θεού, επάνω στο θρόνο του ευλογητού ανά τους αιώνες. Αγία μας Λουτμίλα, σε παρακαλούμε να κρατήσεις λίγο μαζί μας στο κανάλι μας, μέσα στο πάνελ μας. Εσύ γλυκιά μου Αγία Λουτμίλα, να πας σε όλους αυτούς τους ευλαβείς χριστιανούς που αυτή την ώρα έχουν ανοιχτά τα κανάλια τους, ανοιχτό το κανάλι της Εγνατίας, το κανάλι όλων των άλλων καναλιών, όλα τα άλλα τα οποία αυτή την ώρα σε βλέπουν, σε όλο τον κόσμο που αυτή την ώρα σε βλέπουν, να παρακαλάς Αγία μου Λουτμίλα, και έτσι μαζί σου να προχωρήσουμε να μάθουμε για τη ζωή σου. Έτσι ονομαζόταν οι γλυκές ψυχούλες η Αγία Μάρτης. Η Αγία Μάρτης, η πριγκίψα της Τσεχίας, η Αγία Λουτμίλα. Στην ορθόδοξη και ομόδοξη και ομόθρησκη Ρωσία, αυτό το όνομα έχει εξακολουθεί πάρα πολύ μετά που δέχτηκε τον χριστιανισμό, και μέχρι σήμερα είναι συνηθισμένο όνομα η Λουτμίλα. Ποια είναι η Λουτμίλα? Έτσι λοιπόν εμείς εξετάζουμε την Αγία της Λουτμίλας, της κάθε Λουτμίλας. Είναι η Αγία. Η μελλοντική αυτή προστάτηδα της Τσεχίας μας, η Αγία μας Λουτμίλα, έζησε στο τέλος του 9ου αιώνα, αρχές του 10ου αιώνα ήτανε, όταν γλυκές μου ψυχούλες ο χριστιανισμός μόλις και προσχωρούσε σε όλες τις σλάβικες χώρες, στις δυτικές σλάβικες χώρες. Αυτή γεννήθηκε η Αγία μας Λουτμίλα στη Σερβία, σε μια πόλη που λεγόταν Ψόβα, στην οικογένεια αυτή του ηγεμόνος
της ψόβας, της πόλεως αυτής. Ήτανε ειδωλολάτρης αρχικός. Μετά όταν άρχισε από παιδάκι να μεγαλώνει, ενηλικιώθηκε και έπρεπε βέβαια να παντρευτεί. Και τότε συνήθως αυτοί οι μεγάλοι διαλέγουν μεγάλους και παντρεύονται, και παντρεύτηκε τον τον Τσέχο πρίγκιπα Βορύγιαβα. Ο Βορύγιαβας ήταν και αυτός πρίγκιπας ειδωλολάτρης. Έτσι συμμετείχε η Αγία μας Λουτμίλα μαζί με τον σύζυγό της σε ειδωλολατρικές τελετές, συμμετείχε σε όλα αυτά τα οποία κάνουν οι ειδωλολάτρες στους ειδωλολατρικούς ναούς, στα είδωλα. Όμως για δέστε, όταν είναι μία όμορφη ψυχή, όταν είναι μία ψυχή η οποία έχει λεπτή και ευαισθησία μέσα της, αρχίζει να προβληματίζεται υγιώς. Τι είναι αυτά όλα τα οποία γίνονται? Τι χαζά είναι αυτά τα οποία γίνονται? Και έτσι αναρωτιότανε, τι είναι αυτά τα οποία κάνουν? Είναι δυνατόν αυτή τη γη, αυτό τον ουρανό, αυτούς τους αστέρες, αυτή την αρμονία του σύμπαντος η οποία υπάρχει, να την έχει κτίσει ένα είδωλο? Άρχισε να προβληματίζεται, άρχισε πλέον να διερωτάται εάν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο έχουν σήμερα τα είδωλα. Άρχισε λοιπόν, πηγαίνει στον πρίγκιπα, συναντάται με τον άντρα της, αρχίζει να διερωτάται, το ρωτάει: σε ποιον πρίγκιπα της Τσεχίας υποκλινόμαστε? Αυτά είναι άψυχα, αυτά είναι αγάλματα, δεν έχουν τίποτα. Είναι δυνατόν να έφτιαξαν τον ουρανό και τη γη? Ποιος τον δημιούργησε τον ουρανό και τη γη? Πιο σοφά που τα διαχειρίζεται πρέπει να είναι κάποιος άλλος, όχι αυτά τα είδωλα τα οποία υπάρχουν. Να λοιπόν που αρχίζουν και οι δύο και διερωτώνται, ψάχνουνε, και βεβαίως αφού ψάχνουνε για την αλήθεια, η μόνη αλήθεια, η αλήθεια που είναι ο Χριστός μας, αρχίζει πλέον και εμφανίζεται μέσα. Όταν έχεις όμορφη ψυχή, θα γατζωθεί η χάρη του Θεού μέσα σου και δεν θα σε αφήσει. Αρχίζει πλέον και προβληματίζεται με τον άντρα της, και τότε ο Θεός τη στέλνει την αλήθεια. Ο αληθινός, ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός μας έρχεται πλέον να αναλάβει αυτή την όμορφη ψυχή, την Αγία μας Λουτμίλα. Στέλνει λοιπόν τον Άγιο μας εις Απόστολο το Θεσσαλονικαία, τον Άγιο Μεθόδιο. Θα ξέρετε ασφαλώς για τον Άγιο Μεθόδιο και για τον Άγιο Κύριλο, για το Κυρίλιο Αλφαβητάριον, για όλο αυτό τον χριστιανισμό των Σλάβων, τον οποίον έκαναν δύο Θεσσαλονικείς, δύο πατριώτες μας, δύο Θεσσαλονικείς από την Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη μας, που δεν έπαψε να βγάζει Αγίους μέχρι και σήμερα. Αυτή λοιπόν η Θεσσαλονίκη έβγαλε τα βλαστάρια της αυτά, τον Άγιο Μεθόδιο και τον Άγιο Κύριλο, και ο Άγιος Μεθόδιος έρχεται μπροστά της, κοντά, και ξεδιπλώνει όλη την ιστορία την αληθινή, πόσο μονογενής Υιός του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έλαβε σάρκα και οστά. Έλαβε σάρκα για να μπορέσει να μας χαρίσει την αλήθεια, να μπορέσει να μας χαρίσει την Αγία Ορθόδοξη πίστη μας, την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Και εκείνος είναι τον οποίον δέσανε, φτύσανε, προδώσανε, μαστιγώσανε, κλωτσίσανε, ακανθοφορέσανε και στο τέλος τον σταυρώσανε. Αυτά τα διδάσκει ο Άγιος Μεθόδιος, διδάσκει για την υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού, και διδάσκει για τους Αγίους. Και τότε αφού τους είπε για τη Σταύρωση και για την Ανάσταση όλα, αρχίζει πλέον και φωτίζεται η Αγία Λουτμίλα. Αρχίζει πλέον ο πρίγκιπας, ο Μπορίβογια,
και αρχίζει και προβληματίζεται και συγκλονίζονται και οι δύο. Κάτι μέσα τους έχει συμβεί, κάτι μέσα τους έχει φωτίσει, κάποια αναλαμπή μεγάλη, ένα φως μεγάλο φαίνεται. Άναψε η αγάπη για το Χριστό μας, αυτή η ευλογημένη και ουράνια κατάσταση την οποία μπορεί να έχει ο καθένας από μας όταν αγαπάει τον Θεό και όταν παρακαλάει να του χαρίσει αγάπη, να του χαρίσει αληθινή πίστη για την αγάπη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Έτσι παρακαλάει να τους βαπτίζουν και βλέπετε τον Άγιο Μεθόδιό μας, το Θεσσαλονικαία, ο οποίος έρχεται για να εκχριστιανίσει τον Μπορίγιοβα και την Αγία Λουτμίλα και βλέπετε ότι γίνεται ο ανάδοχος νονός και αυτή τη στιγμή αφού τους εκχριστιανίζει, αφού τους κατηχεί, μετά τους βαπτίζει και με το Άγιο Βάπτισμα πλέον παίρνουν μεγάλη χάρη, αστράφτουν τα πρόσωπά τους, φωτίζονται από τη χάρη του Θεού. Και όλα αυτά που βλέπετε έγιναν στην αυλή εκεί του πρίγκιπος Σφιατοπόλ στο Βελιγράδι. Εκεί, κάποτε εκεί κοντά, ο Άγιος μας Κύριλλος και ο Άγιος μας Μεθόδιος μέσα στο βουνό είχαν κτίσει ένα μοναστήρι και από εκεί άρχισαν να διαδίδουν και να κηρύττουν για τον χριστιανισμό. Άρχισαν να χριστιανίζουν τους Σλάβους οι οποίοι δέχτηκαν με πολύ αγάπη την αληθινή θρησκεία του γλυκητάτου Ιησού Χριστού μας. Τώρα λοιπόν η Αγία μας Λουτμίλα αρχίζει και έχει αποκτήσει πλέον την αληθινή πίστη, την ορθόδοξη πίστη. Πλημμυρίζει η καρδιά της Αγίας Λουτμίλας, πλημμυρίζει η καρδιά του πρίγκιπος Μπορίβογια με υπερβολική αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν βιάζονται πλέον την αγάπη αυτή να τη μοιραστούν με τους άλλους ανθρώπους και κτίζουνε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό τον οποίο βλέπετε και βλέπαμε προηγουμένως. Είναι ο ναός και τον οποίο βλέπετε του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Τον έκτισε η Αγία Λουτμίλα μαζί με τον Μπορίβογια, τον άντρα της. Αυτή την εκκλησία την οποία βλέπετε την κτίσανε κοντά στην Πράγα. Ο κόσμος όμως με πολύ δισταγμό βλέπουμε ότι έρχεται στον ειδωλολατρικό ναό. Από τον ειδωλολατρικό ναό στο χριστιανικό ναό του Αγίου μας Γεωργίου τον οποίο βλέπετε. Διότι γλυκές μου ψυχούλες οι ειδωλολατρικές παραδόσεις ήτανε πολύ δυνατά ριζωμένες μέσα σε αυτές τις περιοχές. Ο Αγία μας εις Απόστολος Λουτμίλα, πόσα έκανες για την Τσεχία, πόσα έκανες για την Πράγα. Έτσι λοιπόν γλυκές ψυχούλες, η Αγία μας Λουτμίλα, την οποία βλέπουμε